Στέφανη μου, θέλω να μου πεις τι άλλαξε στη ζωή σου η μητρότητα. Τα πάντα. Τα ωράρια μου, τη ρουτίνα μου, την καθημερινότητα μου. Βέβαια, στο πιο όμορφο, στην πιο όμορφη εκδοχή, να είναι και κουραστικό, άλλαξαν τα πάντα. Προσπαθούμε έτσι να βρούμε τις ισορροπίες μας. Η μητρότητα, πέρα από ευτυχία, χαρά και όλα αυτά τα καλά, φέρνει μαζί της και δυσκολίες. Θέλω να μου πεις την μεγαλύτερη δυσκολία που σου έρχεται στο μυαλό τώρα, που πέρασες έτσι κάπως. Ο θυλασμός ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία, ειδικά οι πρώτες δύο εβδομάδες ήταν έτσι ανυπόφορες, να το πω. Ήθελε πάρα πολύ υπομονή, πολύ προσπάθεια, αλλά επειδή το ήθελα πάρα πολύ, τα κατάφερα τελικά. Εντάξει, υπάρχουν στιγμές που ακόμα, επειδή πρέπει να ξεκινήσεις να πας πίσω στη δουλειά σου, στην καθημερινότητα σου, οπότε δεν μπορείς να είσαι 24 ώρες στο 24ωρο να θυλάζεις. Οπότε τώρα αρχίσαμε να αλλάζουμε λίγο τις ισορροπίες, αλλά το πρώτο πράγμα που μου έρχεται, όταν το πιο δύσκολο, είναι ο θυλασμός. Εντάξει, προσπαθούμε. Μέσα στο Instagram σου, ξανά, στον προσωπικό σου λογαριασμό σε Instagram, είδαμε έτσι ότι ετοίμαζες το παιδικό υπνοδωμάτιο. Έτσι, πολύ προς το τέλος. Ήταν κάτι που σε άχωνε? Έχεις αυτό το κομμάτι της τελειότητας να είναι όλα στην εντέλεια πριν συμβεί το οτιδήποτε? Ναι, βασικά ήταν ένα κομμάτι που με άχωνε πάρα πολύ. Είχα βάλει στόχο ότι πριν γεννήσω πρέπει να είναι έτοιμο το παιδικό δωμάτιο. Σε σημείο που μου έλεγε ο άντρας μου, με αγχώνεσαι τόσο ότι δεν ετοιμαστεί, θα το ετοιμάσουμε μετά. Όχι, του έλεγα, μετά μπορεί να μην έχω ώρα. Μπορεί να μην είμαι καλά ψυχολογικά. Προτιμώ να τα έχω όλα έτοιμα, ώστε όταν έρθει το μωράκι να είμαι όσο πιο ήρεμη μπορώ. Οπότε να είμαι ένας άνθρωπος που τα ήθελα όλα να είναι έτοιμα από πριν. Είναι κάτι που με άγχωνε, ευτυχώς τα καταφέραμε όμως. Η διαχείριση των social media σε σχέση με το μωρό είναι κάτι που σκέφτεσαι, κάτι που σε αγχώνει? Πώς το βλέπεις? Ακόμα έναν άγχος, ναι. Σήμερα κλείσαμε 40 ημερών, που λένε οι πρώτες 40 μέρες. Και χτες επέστρεψα πίσω στο Instagram με τις συνεργασίες μου που ξεκινήσα πάλι, κάποιες φωτογραφίσεις, κάποια meeting κτλ. Πριν νιώθω ότι είναι αδύνατο. Σκεφτόμουν ότι θα μπορέσω ποτέ να επιστρέψω πίσω, πώς θα το κάνω. Αλλά τελικά όλα γίνονται. Βλέπω και γύρω μου όλες τις μανούλες, τις ηρωίδες. Οπότε φαντάζομαι θα μπορέσω και εγώ να τα κάνω όλα όπως πριν. Αδιαμφισβήτητα σε μια πολύ ωραία γυναίκα. Το κομμάτι της αλλαγής του σώματος, της εγκυσμοσύνης και όλα αυτά, πώς το διαχειριστήκες? Καταρχάς, σε ευχαριστώ, μου ανεβάζεις τη διάθεση. Πώς το διαχειρίστηκα? Βασικά σκέφτηκα ότι είναι κάτι τόσο μαγικό, κάτι τόσο μοναδικό αυτό που περνούμε, που δεν μπορείς να το πάρεις τόσο κακά, να πάθω κατάθλιψη, ας πούμε. Ξέρω ότι το σώμα μας είναι μαγικό και θα επανέλθει κάποια στιγμή. Είναι φυσιολογικές οι αλλαγές, θα το περάσουμε. Η μητρότητα σε έκανε να νιώθεις ακόμα έτσι πιο σεξι? Όταν ήμουν έγκυος, κάποια φάση ένιωθα πιο σεξι, για να είμαι ειλικρινής. Μετά τη γέννα, τώρα βασικά, τώρα ξεκίνησα να βρίσκω ξανά τον εαυτό μου. Δεν θα πω ότι νιώθω πιο σεξι από πριν, αλλά λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Αλλά εντάξει, θα επανέλθουμε.